Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε, ο Χριστόφορος εισβάλλει έξαλλο στο σπίτι των βασιλείου, αποφασισμένος να κλείσει τον Μπάρι στη φυλακή και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την κηδεμονία του παιδιού της Γεωργίας. Η στάση του τρομάζει τους βασιλείου και εξοργίζει τη Γεωργία. «Δεν σας επιτρέπω. Τώρα θυμηθήκατε ότι υπάρχει αυτό το παιδί. Η κηδεμονία θα μείνει σε μένα και τον Μπάρι και δεν πρόκειται να σας αφήσω», του ξεκαθαρίζει. Για τον Μπάρι όμως το ποτήρι ξεχύλισε και κατηγορεί ευθέως το Σίμω. «Εσύ φταίς για όλα. Με παγίδευσες, αλλά δεν πρόκειται να σε αφήσω. Είμαι αποφασισμένος να σε ξεσκεπάσω και θα το κάνω», του υπόσχεται. Στο μεταξύ έρχεται και η μαρτυρία του Στέφανου. Η Νέλη και ο Σίμος ήταν στο σπίτι του Ρένου. «Μάλιστα, όταν ρώτησα το Ρένο, μου είπε ότι είναι ηθοποιός και την ξέρει από παλιά», τους ενημερώνει. Αυτό ίσως αποτελέσει και την αρχή του νήματος για την αποκάλυψη της αλήθειας. Την ίδια ώρα η Ζαχαρούλα καταφέρει να το σκάσει από το σπίτι όταν όλοι είναι για ύπνο και συναντά το Βίρονα. Αλλά τελικά θα την ανακαλύψουν. Παράλληλα ο Σίμος και ο Χριστόφορος προσπαθούν να πείσουν την Αμαλία να προχωρήσει σε μήνυση, αλλά η Βικτόρια την αποθαρρύνει προειδοποιώντας τη για την κοινωνική κατακραυγή που συνεπάγεται ο βιασμός για μια γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!